Η Pfizer με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει πως οι μελέτες της δείχνουν ότι η αντιϊκή θεραπεία της, που λαμβάνεται με τη μορφή χαπιού, βοηθάει στην αποφυγή σοβαρών ασθενειών, ενώ λειτουργεί πολύ καλά και κατά της παραλλαγής όμικρον. Είμαστε βέβαιοι ότι αν εγκριθεί αυτή η πιθανή θεραπεία, θα μπορούσε να είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην καταστολή της πανδημίας, δήλωσε ο Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Τον περασμένο μήνα η Pfizer ζήτησε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων να εγκρίνει τη θεραπεία, γνωστή ως Paxlovid. Στην ανακοίνωσή της, η Pfizer λέει ότι το χάπι, αν χορηγηθεί εντός 3 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου κατά 89%. Εάν χορηγηθεί εντός 5 ημερών, ο κίνδυνος μειώνεται σχεδόν εξίσου, στο 88%. Τα αποτελέσματα, που βασίζονται σε ανάλυση 2.246 μη εμβολιασμένων εθελοντών με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου, ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με την αρχική, μικρότερη ανάλυση της κλινικής δοκιμής της εταιρείας, που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Η Pfizer είπε ότι το 0,7% των ασθενών που έλαβαν Paxlovid νοσηλεύτηκαν εντός 28 ημερών από την έναρξη της δοκιμής και κανένας δεν πέθανε. Αντίθετα, το 6,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο νοσηλεύτηκαν ή πέθαναν. Η Pfizer δημοσίευσε επίσης προκαταρκτικά δεδομένα από μια ξεχωριστή δοκιμή που εξέταζε άτομα με χαμηλότερο κίνδυνο. Αυτοί οι εθελοντές περιλαμβάνουν εμβολιασμένα άτομα που έφεραν παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσο, καθώς και μη εμβολιασμένους ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου. Μεταξύ αυτής της ομάδας των 662 εθελοντών, το Paxlovid μείωσε τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου κατά 70%, όπως ανέφερε η εταιρεία.